εδώ έχουμε ένταση, έχουμε νεύρα Αραούχο και Φατιόν. Είναι κάτω ο Φατιόν. Ο Αραούχο νωρίτερα είχε κερδίσει το φάουλ. Είχε προλάβει να σφυρίξει ο Σκουλάς, ο οποίος δείχνει και κίτρινη κάρτα στον Αραούχο. Νασλίδης. Έκανε κίνηση ο Ντέλετιτς. Το σουτ που έγινε, η μπάλα που περνάει έξω. Λαμπρόπουλος μπροστά. Καλή παλιά για το Λιβάη. Για την έφερε στο αριστερό. Μπακασέτας out. Η καλύτερη στιγμή για την ΑΕΚ στο παιχνίδι είναι κόρνερ στο 34. Το πέμπτο κόρνερ της ΑΕΚ με τον Μπακασέτα πρώτο δοκάρι. Δεν σιγούρεψε πρωτοχρόνο ο Μπόζοβιτς. Απέλπιδα προσπάθεια και στη συνέχεια έξω από τα νερά της περιοχής του για να διώξει με τα πόδια. Σκάβει την μπάλα ο Μπακασέτας. Ο Λιβάγια. Κόρνερ. Από γκόλια. Κάθεται για τον Κρίσμαν. Ο Τσιγκρίσκι προλαβαίνει ο Κρίσμαν. Η επέμβαση από τον Μπάρκα. Λιβάγια πήρε από τον Αραούχο. Σουτ στην εστία. Ο Μπόζοβιτς στη θέση του. Νασλίδης. Ωραία τώρα αυτός. Πέρασε από το Λαμπρόπουλο. Η οποία συνεχίζει και έχασε την μπάλα. Η παλιά για τον Λιβάγια. Υπόδειξη για offside από τον βοηθό. Δεν υπάρχει τίποτα πια να καταγραφεί στην ιστορία. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Δεν υπάρχει κανένα offside. Νασλίδης για το Λαγό. Πρόλαβε ο Μασούρας, κέρδισε την μπάλα από τον Μπακάκι. Παίζει με τον Κρίσμαν, πατάει περιοχή ο Κροάτης. Την έφερε στο δεξί του, παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Τελευταία στιγμή στην άμυνα ο Λαμπρόπουλος. Είναι κάτω ο Μίλος Αβλιεβιτς, κοντά ο Σκουλάς λέει παίζεται. Φάουλ στη συνέχεια υπέρ του Μασούτ. Μωράν. Για τον Μασούτ. Παλιά του Μασούτ για τον Αραούχο, θέλει να βρει στην κίνηση την μπάλα με το δεξί. Περνάει στον Μπόζοβιτς. Ο Ιρανός πηγαίνει στη γωνία. Για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ έκανε κίνηση ο Κονέ. Είχε άμυνα, γι' αυτό δεν τον επέλεξε. Στο πρώτο δεκάρι η μπάλα από την εκτέλεση out ήταν εκεί και ο Ρέντσας, πήγε και ο Μπόζοβιτς. Αυτό θέλει ο Μασούτ, να βρει με μία κάθετη κάποιον που θα κινηθεί στο χώρο. Τον έψαξε τον Κονέ τελευταία στιγμή ο Μιλοσάβλεβιτς.